Βεβαίως, κύριε Προεδρεύοντα, μπορεί να μην φταίτε, αλλά όμως αυτή η διαδικασία να μην ολοκληρώνουν οι εισηγητές δεν έχει ξαναγίνει και δεχτείτε τη διαμαρτυρία μας. Και έρχομαι για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια για το τι εννοεί το ΚΚΕ, ότι τέτοιοι είσαστε που επικαλέστηκε και ο κοινοβουλευτικός, ο κύριος Τσακαλώτος από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς όταν λέμε τέτοιοι είσαστε, βάζουμε μέσα και το ΣΥΡΙΖΑ. Και σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση. Και επειδή έχει πάρει πολλή συζήτηση το θέμα των πληστηριασμών, μόνο σε αυτό να θυμίσω ότι εσείς περάσατε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να μην μπορεί να έχουν αλληλεγγύη φτωχοί άνθρωποι που χάνουν το σπίτι τους και βάλατε και ιδιώνυμο, δηλαδή όποιος διαμαρτύρεται, ποινικά κολάσιμος. Γι' αυτό και στελέχη μας σήμερα διώκονται στα δικαστήρια. Πραγματικά τέτοιοι είσαστε όλοι σας. Λοιπόν, και τώρα να έρθουμε σε αυτή την τροπολογία που είναι μήνυ νομοσχέδιο. Με πολύ σημαντικά άρθρα, μερικά σημαντικότερα από το νομοσχέδιο, φάνηκε και από την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού, μόνο που περιέχει και αντεργατικές διατάξεις, όπως τη φορολογία των ναυτικών που υπηρετούν σε πλωτά ναυπηγήματα, 15% φορολογικό συντελεστή. Αυτό λέει το άρθρο. Δηλαδή λέτε, κόσμο θέλουμε, ναι, κόσμο θέλετε, για να τον φορολογιστεύετε. Αλλά περιέχει και τυράκια κοροϊδίας. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός έχει γίνει τελικά το κύριο θέμα συζήτησης. Όμως να σας πω, ο δολοφόνος γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος και αυτό αφορά όλους σας. Γιατί η απαράδεκτη απόφαση του Αριού Πάγου να τρέξουν οι τράπεζες και τα κοράκια με λυμμένα χέρια τους πληστηριασμούς χιλιάδων σπιτιών λαϊκών οικογενειών τους επόμενους μήνες, που ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μας είπε ότι δεν έχει τόσο σημασία, όμως αυτό βασίστηκε σε μία μίξη των νόμων του ΠΑΣΟΚ το 2003, του ΣΥΡΙΖΑ σε νόμους του 2015, του 2016, του 2017 και της Νέας Δημοκρατίας του 2020 και του περιβόητου νόμου Κατσέλη, που όλοι μαζί οδηγούν σε μαζικούς πληστηριασμούς. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς. Γιατί εσείς νοιαζόσαστε ώστε οι τράπεζες να έχουν κέρδη, αλλά και θέλετε να διευκολύνετε τη συγκέντρωση ακινήτων σε μεγάλους ομίλους για να επιταχύνονται οι επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τα real estate μέχρι τον τουρισμό και τις αναπλάσεις περιοχών. Αυτή είναι η αλήθεια και τα δράματα που ζουν πολλές οικογένειες είναι πολλά τα παραδείγματα. Να σας πω ότι εχθές με απόφαση βγάλανε σε νεαρό ζευγάρι άνεργων με δύο μικρά παιδιά να πληρώνει 650 ευρώ το μήνα, όταν μόνο ένας παίρνει το επίδομα ανεργίας 450 ευρώ και αυτό τελειώνει. Ναι. Κουρεύτηκε μέρος του χρέους. Όμως το υπόλοιπο πώς θα πληρωθεί. Σας ρωτάμε. Όταν πήρανε υπόψη τους το 2021, τότε που εργαζόντουσαν. Ή ακόμα συνταξιούχος που είχε πάρει δάνειο επισκευής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκοψε το ΕΚΑΣ, αυτά τα 180 ευρώ που ήταν η δόση και τώρα τη ζητάνε το χρέος των 23.000 να πάει 100.000. Αυτά κάνετε και από πάνω μας δουλεύετε. Γιατί τελικά ποιο είναι το δίκτυο ασφαλείας που μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός για ευάλωτους? Είναι το δίκτυο της κοροϊδίας. Χαντακόμματος για να πραγματοποιηθούν αυτές οι 600-700 χιλιάδες πληστηριασμοί που μέσα εκεί
Ναι, δεν είναι όλο για λαϊκές κατοικίες, αλλά περιέχει πολλές χιλιάδες λαϊκές κατοικίες που είναι η πρώτη τους και μοναδική κατοικία. Και αυτό γιατί το περνάτε και το κάνετε όλοι γαργάρα? Γιατί είναι προαπαιτούμενο για τις εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το νέο μνημόνιο που όλοι σας χειροκροτείτε. Γι' αυτό αρνηθήκατε επανειλημμένα και την τροπολογία του ΚΚΕ για απαγόρευση πληστηριασμού πρώτης κατοικίας. Το απέρριψε η κυβέρνηση και αφωνία τα άλλα κόμματα. Τώρα σας ακούμε λαλίστα τους, όμως για την ταμπακέρα τίποτε για τις ευθύνες σας. Όμως, γιατί φέρατε άγρια μεσάνυχτα αυτή την ντροπολογία, να μην προλάβουμε να τη διαβάσουμε? Σας ξεγελάσανε. Ο λαός λέει τις νύχτας τα καμώματα, τα βλέπει η μέρα και γελά. Το κάνατε σαν τον κλέφτη, γιατί έχετε λερωμένη τη φωλιά σας, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, και ειδικά στο θέμα της ΛΑΡΚΟ, της μεγαλύτερης επιχείρησης στην Ευρώπη στο είδος της, που εσείς και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τη συρρυκνώσατε αντί να την εξυγχρονίσετε για να την πάρει κάποιος εκλεκτός σας σχεδόν δωρεά και να πεταχτούν στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενοι, έμπειρο προσωπικό και να μείνουν λαϊκές οικογένειες χωρίς εισόδημα. Κυρίως όμως δεν θέλατε να ακουστούν φορείς και κυρίως το μαχητικό συνδικάτο της ΛΑΡΚΟ που συσπήρωσε, κινητοποίησε τους εργαζόμενους μέχρι εδώ έξω από το Σύνταγμα και γνώρισε τη στήριξη και αλληλεγγύη του λαού. Με κύριο αίτημα να σταματήσει η εκαθάριση και όχι η παράταση. Όμως ναι, φοβάστε ότι μαχητικά και οι περήφανοι όπως έδωσαν τον αγώνα τους και σας πίεσαν, θα τον συνεχίσουν και μάλιστα ναι, θα ψηφίσουν ενισχύοντας το κόμμα της εργατιάς που είναι πάντα μαζί τους και μπροστά. Σας καταγγέλνουμε όμως, γιατί δεν θέλετε να ακουστούν οι φωνές των ειδικών μέσα από μια κανονική διαδικασία. Ούτε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, αλλά και ο λαός συνολικά, για αυτά που πάτε να τους κοροϊδέψετε σε συνθήκες προεκλογικής περίοδου, για να κλέψετε ψήφους εργατοϋπαλλήλων, λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας. Είναι μορφή φήμωσης και δεν μπορεί να περάσει. Σας ζητήσαμε να αποσύρετε αυτή την τροπολογία και να ξανάρθει για να υπάρχει περισσότερος χρόνος. Αλλά σας ζητάμε τουλάχιστον στη δευτερολογία να έχουμε χρόνο για αυτή την υπουργική τροπολογία μίνι πολυνομοσχέδιο. Και τώρα στο κανονικό. Νομοσχέδιο αυτό για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις έρχονται να λύσουν θέματα άμεσης εκποίησης τις δημόσιες γης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και έχουν καταπατήσει δημόσιες εκτάσεις. Επομένως, οι ρυθμίσεις αφορούν εξαγορά κατεχόμενων δημόσιων ακινήτων, διευκολύνοντας την αξιοποίηση περιουσίας δημοσίου, γιατί γίνεται σε όφελος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, βιομηχανικής, αγροτικής, τουρισμού κλπ. Ουσιαστικά, δίνεται η δυνατότητα στους μεγαλοκαταπατητές, οι οποίοι αφού καταπάτησαν την κρατική έκταση, τη δήλωσαν για να τη διεκδικήσουν. Τους δίνεται τώρα τη δυνατότητα να γίνουν κάτοχοι με το δικαίωμα της εξαγοράς με τίτλο από το ίδιο το κράτος. Στη συνείδηση του λαού, η εξαγορά της καταπατημένης δημόσιας έκτασης δεν είναι παρά μια δικαίωση του καταπατητή. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις αυτές έρχονται να αντιμετωπίσουν και τα χρόνια ζητήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κατεχόμενων δημόσιων ακινήτου. Οι υποθέσεις αυτές πήραν διαστάσεις με αφορμή τη διαδικασία του κτηματολογίου, που υπήρξαν χιλιάδες αγωγές για τη διεκδίκηση αυτών των ιδιοκτησιών από το δημόσιο ή από ιδιώτες. Αφορά κυρίως μικροϊδιοκτήτες που λόγω ανέχειας καταπάτησαν ένα κομμάτι γης προκειμένου να βάλουν ένα κεραμίδι.
Πάντα το αστικό κράτος ήταν απόν από την εξασφάλιση λαϊκής στέγης. Ταυτόχρονα η αυθαίρετη δόμηση βόλευε τις κυβερνήσεις γιατί άμβλινε τις εντάσεις διεκδικήσεων για λαϊκή στέγη. Συνεπώς, αποτέλεσε για το αστικό κράτος λύση με χαμηλό κόστος. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν αγοράσει με συμβόλαια εντός ή εκτός σχεδίου, έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες, έχουν περάσει ακόμα και σε δεύτερες γενιές ή επίσης εκτάσεις που ήταν καταπατημένες κόπηκαν σε οικόπεδα, πουλήθηκαν από τους προκατόχους στις περισσότερες περιπτώσεις με αυθαίρετη κατάτμιση. Εκτάσεις δασικές που στην πορεία οικοδομήθηκαν, εντάχθηκαν στο πολεοδομικό σχέδιο και είχαν δοθεί ακόμα και εκτάσεις σε ακτίμονες το 1930 μέχρι 1938 από διάφορες διανομές και σε πρόσφυγες, χωρίς όμως να δοθεί τίτλος ιδιοκτησίας. Υπάρχουν σοβαρά θέματα για όλες αυτές τις περιπτώσεις και καλούνται μετά από 30, 40 και περισσότερα χρόνια να τα εξαγοράζουν με σημερινές αντικειμενικές αξίες, ειδικά για τους μικρούς αγρότες, που θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα. Επίσης, τι έγινε. Το 2018 μεταβιβάστηκαν 10.000 ακίνητα στο υπερταμείο, όπου αναγράφονται οι κωδικοί αυτών των ακινήτων χωρίς κανένα άλλο στοιχείο. Ούτε υπάρχει εικόνα ή θα υπάρξει έτοιμα εξαγοράς. Αυτά λοιπόν που έχουν τέτοιες εκκρεμότητες, καταπατήσεις ακινήτων και χιλιάδες εκκρεμείς αγωγίες, εκτιμάται ότι φτάνουν τις 70 με 90.000. Η όξυνση αυτού του προβλήματος έφερε μπλοκή σε μεταβιβάσεις και κυρίως στα funds, τα κοράκια. Ενώ παράλληλα οι εκκρεμείς υποθέσεις των προσφύγων, μιλάμε για Χαλκιδική, Μακεδονία, Θράκη, τα ανταλλάξιμα, έχουν φέρει σε αδιέξοδο τους ιδιοκτήτες γιατί πληρώνουν φόρους χωρίς να έχουν τίτλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Ευνοείται τους μεγάλους, όχι όμως τους μικροϊδιοκτήτες. Γιατί το δικό σας κριτήριο είναι η συνολική αναμόρφωση για τον χωροταξικό σχεδιασμό με στόχο την ικανοποίηση στις επενδυτικές ανάγκες του κεφαλαίου. Εξάλλου, στην ίδια ρότα και όλες οι αλλαγές στον πολεοδομικό σχεδιασμό, αλλά και στην προώθηση μιας σειράς αστικών αναπλάσεων. Τις λαϊκές ανάγκες τις πετάτε στα σκουπίδια. Καθεστώς ομοιρίας, ναι, αυτό βάζετε και δεν το λύσατε, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Συνεχίζετε. Γι' αυτό, αν και ζητήσαμε να υπάρξουν διαφορετικά κριτήρια για τη μικρή ιδιοκτησία, δεν το κάνατε. Γιατί τους μεγάλους στηρίζετε. Ωστόσο, θέλουμε να θυμίσουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο ήταν μνημονιακή δέσμευση το 2011 με την αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ της περιουσίας του δημοσίου. Είχαν δηλωθεί στην Τρόικα όλα τα ιδιωτικά δημόσια κίνητα, είχαν προκοστολογηθεί για να μπουν στο μνημόνιο. Τι έκανε το ΤΑΙΠΕΔ? Συμβάσεις με τις τράπεζες, με νομικούς συμβούλους για να τα αξιολογήσουν. Όσα επιλέχτηκαν ως αξιοποιήσιμα, προκρίθηκαν και πέρασαν στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ. Μεγάλο τμήμα αυτών που είχε η κτηματική εταιρεία δημοσίου ήταν μπλεγμένα. Γι' αυτό έπεσαν έξω στις εκτιμήσεις τους για το ποσό που θα μπορούσαν να αποκομίσουν. Συνεπώς, αποτελούσε εκκρεμότητα η ρύθμιση αυτών των ακινήτων με στόχο να υπάρχει οικονομικό όφελος για το κράτος. Όμως, θα μαζέψετε ζεστό χρήμα σε μια εταιρεία ουσιαστικά του δημοσίου, η οποία θα εκποιήσει δημόσια περιουσία σε όφελος του τουριστικού και ξενοδοχειακού κεφαλαίου. Παράλληλα, βάζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση τη ρύθμιση τυχόν αυθαιρέτων κτισμάτων, δηλαδή
επιπλέον οικονομικά βάρη σε ιδιοκτήτες. Αλήθεια, σε αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν, τι θα κάνετε? Ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αφού οι μικροϊδιοκτήτες αδυνατούν οικονομικά? Στον εξοδικαστικό μηχανισμό θα τους στείλετε, αντί να εξασφαλίσετε την προστασία της πρώτης κατοικίας? Δεν προβλέπετε τίποτε. Γιατί ευνοείτε μόνο τους έχοντες και κατέχοντες. Καταψηφίζουμε λοιπόν το παρόν νομοσχέδιο. Θα υπερψηφίσουμε μόνο μερικά άρθρα που αφορούν το ΦΠΑ και όλα αυτά που αποαλλάσσουν από τον έμφυα ιδιοκτησίες πληγέντων από πυρκαγιές, πολεοδομικά ανενεργά και άλλες περιπτώσεις, με τον όρο ότι ισχύει για όλους τους πληγέντες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Συνολικά ο έμφυα είναι ένας άδικος φόρος, πληρώνει και ο πανφτωχός για τα ντουβάρια που κληρονόμησε, πρέπει συνολικά να καταργηθεί, το είχε υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και την κατάργηση των μνημονίων, όμως παρέμειναν και βασανίζουν τις λαϊκές οικογένειες. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπάρχει λύση. Είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός και πολιτική χρήση γης να σχεδιαστεί σε όφελος του λαού, που να ικανοποιεί ανάγκες σε λαϊκή σύγχρονη κατοικία και να είναι υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Αυτό σημαίνει ότι η γη δεν θα είναι εμπόρευμα και μαζί με τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής θα αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία. Μιλάμε για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, που η παραγωγή θα αναπτύσσεται με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο, με κίνητρο να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες. Από τη φτηνή και ποιοτική λαϊκή κατοικία και τους ελεύθερους χώρους, ως την αντιπλημμυρική προστασία, την αντισεισμική θωράκιση και τις ασφαλείς μεταφορές. Τα απαραίτητα έργα για την υλοποίηση αυτών των αναγκών θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται από τον ενιαίο κρατικό φορέα κατασκευών, απαλλαγμένων βέβαια από το κυνήγι του κέρδους. Επίσης, θέλω να πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε 2 τροπολογίες και ζητάμε να τις στηρίξουν οι συνάδελφοι. Μία που αφορά τη θεσμοθέτηση επιδόματος μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες με διάρκεια 2 μήνες πριν και 6 μετά τον τοκετό, καθώς και τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η δεύτερη αφορά την κατάργηση της προϋπόθεσης της συμπλήρωσης τουλάχιστον 200 ημερών ασφάλισης για τη χορήγηση άδεια μητρότητας από τον ΕΕΦΚΑ και επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας. Τέλος, και επειδή συμπληρώνονται λίγες μέρες, 3 χρόνια πριν από το πρώτο κρούσμα πανδημίας στην Ελλάδα, που εξελίχθηκε σε τραγωδία για το λαό και αποκάλυψε πόσο επικίνδυνη είναι για την υγεία και τη ζωή του, η πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, θυμίζοντας 35.000 νεκρούς μέχρι σήμερα, κανένα συγχωροχάρτη σε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που στηρίζουν την εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση της υγείας, τα κέρδη των μεγάλων ομίλων στις πλάτες του λαού. Προώθησαν την πολιτική κόστους ωφέλους και στην υγεία στο όνομα της δημοσιονομικής σταθερότητας. Κανένα συγχωροχάρτη στην πολιτική καταστολής και περιστολής λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών που εντάθηκε την περίοδο της πανδημίας στο όνομα του περιορισμού της διασποράς, όταν ο ιός κυκλοφορούσε ανεξέλεκτος με ευθύνη του κράτους σε χώρους δουλειάς, σχολεία και μέσα μαζικής μεταφοράς, για να μην προσβάλλει τα κερδί των μεγαλοεργοδοτών. Κανένα συγχωροχάρτη και στο θα λογαριαστούμε μετά του ΣΥΡΙΖΑ στις προτάσεις για Υπουργό Υγείας Κοινής Αποδοχής με πρόσχημα έκτακτη κατάσταση που έβαζε πλάτες στην κυβέρνηση να αποσπάσει συνένεση στην άγρια επικίνδυνη πολιτική της. Τελειώνοντας, τα αναφέρουμε αυτά γιατί θέλουμε να χαιρετήσουμε τις σημερινές κινητοποιήσεις και απεργία στην περιφέρεια των υγειονομικών και καλούμε το λαό να κάνει ταμείο και να αποδώσει ευθύνες και στην κάλπη, ενισχύοντας και ισχυροποιώντας το ΚΚΕ.